Κλείνει ο Χολέμπας, ο Πίτσεκ είναι γρήγορος, θα κάνει μια σέντρα χαμηλά. Υπάρχει κίνδυνος εδώ για την αιστεία της Εθνικής. Ένα σούτ ο Χαλκιάς σε κόρνερ. Η πρώτη φάση στο μάτς ανήκει στους Πολωνούς που μπαίνουν δυνατά. Το σούτ του Μουράφσκι. Εκτελέστηκε το κόρνερ ο Κατσουράνης, νέο σούτ για τους Πολωνούς. Δεν ρίσκανε την παλιά ο Σωτήρης Νίνης, ο Τωροσίδης θα προσπαθήσει να γεμίσει για τον Γκέκα σε θέση offside. Ο Φάνης Γκέκας. Τελείω ο αρχηγός, η κεφαλιά, η μπάλα έξω στην πρώτη καλή στιγμή της Ελλάδας με τον Γκέκα. Απαντά στο σούτ του Μουράφσκι η Ελλάδα. Ο Λεβαντόφσκι άλλαξε με τον Μπλαστσικόφσκι και τώρα ο Μπρανιάκ που έκανε κίνηση στα δεξιά. Το σούτ στην κίνηση άστοχο από τον Μπλαστσικόφσκι στο 12. Ο Σαμαράς προσπάθησε, λάθος του Αβραάμ, ο Λεβαντόφσκι ένα σούτ στην κίνηση ξαφνικό για να ευνηδιάσει χωρίς αποτέλεσμα στον αρχηγό. Η σέντρα, ο Λεβαντόφσκι, η Πολωνία σκοράρει στο 17. Στην τέταρτη φάση που απειλεί, η Ελλάδα δεν μπορεί να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό πίεσης των Πολωνών. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ στη Βαρσοβία. Κατσουράνης κάνει ένα σούτ από μακριά, άστοχο στο 24. Για το φάουλ που έχουν κερδίσει οι Πολωνοί. Ασυνεννοησία στην άμυνα, μεγάλη ευκαιρία για τους Πολωνούς. Τη χάνει ο Περκής. Και τώρα ο Λεβαντόφσκι, η προσποίηση του Μουράφσκι, φάουλ του Παπασταθόπουλου. Αυτό είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη, καθώς η Ελλάδα μένει με 10 και 44. Έχει στραβώσει. Η κεφαλιά άστοχη από τον Μάρτσιν, από τον Νταμιάν Περκής. Ωραίο το άνοιγμα του Μανιάτη για τον Τωροσίδη. Η σέντρα για τον Γκέκα, ο Σαλπικίδης, 1-1. Στο 51 η Ελλάδα ισοφαρίζει παίζοντας με 10 παίκτες. Με τον ποδοσφαιριστή που έχει σημειώσει τα πιο σημαντικά γκολ της. Το Δημήτρη Σαλπικίδη. Το 51ο λεπτό. Η ωραία σέντρα χαμηλά του Τωροσίδη. Κακή συνεννόηση μεταξύ του Τσέσνη και του Βασιλεύσκη. Ο Σαλπικίδης στην καινή εστία. Το 1-1. Τώρα Κατσουράνης σηκώνει για τον Σαμαρά. Αυτός έχει το χώρο να κατεβάσει την μπάλα. Κάνει ένα πολύ κακό τελείωμα όμως και χάνει την ευκαιρία στο 63. Με μεγάλη ταχύτητα ο Μπένις, ο οποίος θα σεντράρει στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά είναι άστοχη από τον Ρίμπους. Εδώ εξτρέ. Σαμαράς αφήνει για τον Φορτούνη. Αυτός υπέροχα για τον Σαλπικίδη. Πάει να περάσει τον Τσέσνη, πέναλτι. Το έδωσε ο Καρμπάγιο και κόκκινη κάρτα στον Τσέσνη. Απίθανη εξέλιξη στο μάτς. Απ' τη μαγική παλιά του Φορτούνη. Να κάνει το ίδιο και απόψε στη Βαρσοβία. Υποκρούει ο Τίτων. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ο Πολωνός θεματοφύλακας κρατά το 1-1. Το γέμισμα για τον Σαμαρά. Στην μπάλα ο Φορτούνης στο γύρισμα. Έχει σταματήσει η φάση. Έχει σταματήσει η φάση για offside. Σαλπικίδης αλλάζει ωραία για τον Τωροσίδη. Μια σέντρα σουτ
χωρίς τύχη, με τον Φορτούνη να κάνει άλλη μια παλιά για τον Σαλβεκίδη. Στρώνε την μπάλα στο Σαμαρά, ψηλά το σουτ. Έκοψε ο Παπαδόπουλος. Πολάνσκι κάνει την προσπίση στον Σαλβεκίδη. Άψυχο σουτ, μπλοκάρει ο Χαλκιάς. Σμούτα που έχει ακόμη δύο αλλαγές. Δεν έχουν ακολουθήσει οι χαφ της Πολωνίας. Ο Καραγκούνης κάνει ένα σουτ από μακριά. Η μπάλα περνάει πάνω από την εστία του Τίτων. Στη οροφή. Μπαλιά για τον Λεβαντόφσκι. Ένα σούτ από πλάγια θέση με δύναμη, αλλά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Χαλκιά. Στο 85. Ξανά το Ρωσίδης. Τέλος το μάτς. 1-1. Επιβεβαιώνεται ο κανόνας που θέλει τους γηπεδούχους να μην τα καταφέρνουν στις πρεμιέρες. Η Ελλάδα έρχεται ισόπαλη 1-1 με την Πολωνία.